σκεφτείτε τώρα αν όλα αυτά μαζί και μερικές εφημερίδες, τα ερπετά, τα όργανα, τα μουσικά, οι άγνωστοι τηλεφωνητές, οι βομβιστές, οι διαφημίσεις και οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές αποφασίζανε σιωπή τις δράσεις τους ανακοπή. Ή πάλι αποφασίζαμε εμείς ήδη την τιμωρία τους και την οριστική τους εξαφάνιση και αποπομπή. Όχι, τόση ευτυχία δεν είναι πιστευτή, ούτε στο όνειρο, ούτε στη ζωή. Ως τη στιγμή που μια φωνή εκβαθέων ή θεϊκή εξ ουρανών μας πει εμπιστευτικά, χάσαμε οριστικά.